Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε τα πιο αρωματικά και λαχταριστά γεμιστά με κιμά. Μια κλασική επιλογή, ένα υπέροχο φαγητό στην καλύτερη εκδοχή του. Για τα γεμιστά με κιμά θα χρειαστούμε 6 ντομάτες, 2 κόκκινες, 2 κίτρινες και 2 πράσινες πιπεριές. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κρεμμύδι ξερό, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 πράσο, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη, 300 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 1 κύβο ζωμό κότας, 50 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, αλάτι, πιπέρι, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι δυόσμο. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πατάτες, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 200 γραμμάρια νερό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα μυρωδικά, τυρί φέτα, ξερή ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα γεμιστά μας. Πρώτα απ' όλα, βρείτε το ταψί που θέλετε να φτιάξετε γεμιστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Γιατί πολλές φορές την πατάμε. Φτιάχνουμε λάθος γεμιστά για λάθος ταψί και στο τέλος δεν χωράνε και κάνουμε τα πάντα λάθος. Οπότε, πάρτε τα λαχανικά σας, βάλτε τα μέσα στο ταψί και φροντίστε να δείτε ότι όλα χωράνε μέσα στο ταψί. Δεν χρειάζεται παραπάνω και δεν χρειάζεται λιγότερο. Κοιτάξτε, πρέπει τα λαχανικά μας να βγαίνουν ακριβώς στο ταψί μας. Σημαντικό, εύκολο, μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι χαζό, καθώς σας το λέω, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε. Γιατί σκεφτείτε να βάλω εγώ 2 παραπάνω ντομάτες και να κάνω περισσότερο γέμιση, μετά πού θα πάει η γέμιση. Δεν υπάρχει πουθενά να πάει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να οριοθετήσουμε τα λαχανικά μας. Οπότε το ταψί μας είναι ακριβώς. Τα λαχανικά πάνε πίσω. Εδώ. Τέλεια. Και πάμε να ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, έχουμε τις ντοματούλες μας, που νομίζω είναι οι πιο δύσκολες, και θα πάμε να διάσουμε τις ντομάτες μας. Λοιπόν, παραδοσιακά έχετε συνηθίσει οι ντομάτες να τις κόβουμε από την πάνω μεριά, από εδώ που έχει το κοτσάνι. Λάθος. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα μικρό κουταλάκι, να βγάλετε λίγο κοτσάνι, γιατί αυτό δεν τρώγεται, το καταλαβαίνετε. Εδώ το βγάζουμε και καθώς το βγάζουμε, γυρνάμε από την αντίθετη πλευρά, εδώ, και κόβουμε εδώ. Κοιτάξτε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διάσουμε τις ντομάτες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξει πολύ περισσότερο γέμιση η ντομάτα. Οπότε, τώρα το κουταλάκι το έχουμε στο χέρι. Και πολύ προσεκτικά με το κουταλάκι μας πηγαίνουμε γύρω-γύρω, γύρω-γύρω και βγάζουμε σιγά-σιγά την ντομάτα από μέσα. Ξέρω ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά στο τέλος πάντα μας αποζημιώνει γιατί τα γεμιστά είναι ένα φανταστικό φαγητό. Είναι ένα φαγητό που όλοι αναζητάτε να φάτε, αλλά δεν μπαίνετε σε διαδικασία ποτέ να τα φτιάξετε. Γιατί, κοιτάξτε πόσο εύκολο που ήταν. Δεν μας πήρε πολλή ώρα. Τέλεια. Αδειάζουμε όλη τη γέμιση και κοιτάξτε εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε περισσότερη χωρητικότητα στις ντομάτες, γιατί άμα διάσουμε από την αντίθετη πλευρά δεν θα έχει πολύ χώρο για τη γέμιση. Οπότε βάζουμε στο ταψί, βάζουμε και την ντομάτα από πάνω για να ξέρουμε πού είναι το καπάκι και συνεχίζουμε με την επόμενη ντομάτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κόβουμε εδώ, παίρνουμε το κουτάλι και αδειάζουμε. Εννοείται πως την ντομάτα την κρατάμε γιατί θα τη χρειαστούμε για να φτιάξουμε συνέχεια το ρύζι. Οπότε είναι απαραίτητο στη συνταγή μας η ντομάτα, σε περίπτωση που δεν βάλουμε ντομάτες και γεμίσουμε μόνο πιπεριές. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να πάρουμε κοκκινές ντομάτες ή να τρίψουμε ντομάτες στον τρίφτη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε σωστά. Χρειαζόμαστε όλη αυτή την ντομάτα. Τελειώ. Εδώ. Πάει εδώ, πάει εδώ. Και θα συνεχίσω μέχρι που να τελειώσω όλες τις ντομάτες μου. Και η τελευταία ντοματούλα μας εδώ. Μια χαρά. Το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Τώρα, οι ντομάτες είναι εδώ, τη σαλτσούλα μας θα την αφήσουμε στην άκρη γιατί θα τη χρειαστούμε στην συνέχεια. Τέλεια, θα τη χρειαστώ την ντομάτα. Και τώρα πάμε στις πιπεριές. Για τις πιπεριές θα πάμε από την πάνω πλευρά, εδώ. Κόβουμε, βγάζουμε όλα τα κοτσάνια, βγάζουμε όλα τα σπόρια και φυσικά αυτές τις μεμβράνες που έχει μέσα. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και λίγο ίσα-ίσα να ισιώσετε κάτω τη βάση, εδώ, χωρίς να κόψετε, χωρίς να ανοίξετε τρύπα στις πιπεριές, το βλέπετε. Ίσα-ίσα για να μπορέσει να κάτσει καλύτερα στο ταψί. Γιατί άμα δεν το κάνουμε αυτό, δεν κάθεται καλό στο ταψί. Βάζω και εδώ πέρα την πιπεριά για να ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται τι. Πάρω μια κίτρινη, ακριβώς το ίδιο, λίγο κάτω. Κοιτάξτε πόσο λίγο, τόσο. Θα τα κρατήσω, θα τα βάλω μετά στα γεμιστά. Φυσικά δεν τα πετάμε, δεν πετάμε τίποτα. Λοιπόν, βγάζουμε από μέσα όλα τα σπόρια και τις μεμβράνες.
Τέλεια. Αυτό θα πάει εδώ, αυτό εδώ έτσι για το χρωματισμό, να γίνει ωραίο. Δύο πράσινες πιπερίτσες. Εδώ. Και άλλη μία κόκκινη. Πάει και αυτή η πιπερίτσα εδώ. Αυτά πάνε στην άκρη, τα σπόρια δεν τα χρειάζομαι. Τέλεια. Οπότε ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τώρα με τη γέμιση. Πάει αυτό στην άκρη. Καταπληκτικό. Το σημαντικότερο κομμάτι μόλις τελείωσε. Χρειαζόμαστε ένα βαθύ τηγανάκι, εδώ, και βάζουμε πάνω στη φωτιά. Και πάμε στα λαχανικά μας. Λοιπόν, ένα, δύο, ακόμα και τρία κρεμμύδια μπορείτε να βάλετε στη συνταγή. Μας αρέσουν τα κρεμμύδια στη συνταγή μας αυτή. Οπότε, τα αφήνω πάνω σας. Το κρεμμύδι είναι το καλύτερο λαχανικό που μπορείτε να συμπληρώσετε άμα σας λείπουν λαχανικά. Εγώ επειδή θα βάλω και πράσο, θα βάλω ένα κρεμμύδι. Σε περίπτωση που δεν έχετε πράσο, θα βάλετε δύο, ακόμα και τρία κρεμμύδια. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας, εδώ. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο μας. Τέλεια. Και ψιλοκόβουμε και το πράσο μας. Εδώ. Ουσιαστικά το κάνουμε σταυρό. Εδώ και εδώ. Μ' αρέσει να βάζω και πράσο. Είναι διαφορετικό από το κρεμμύδι. Πολλοί κόσμο φαίνεται το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το πράσο όταν ψήνεται γλυκίζει διαφορετικά, δίνει διαφορετική σύσταση. Το κρεμμύδι φανταστικό υλικό, αλλά και το πράσο πάρα πολύ ιδιαίτερο και μ' αρέσει να το βάζω στη συνταγή. Είναι μια συνταγή που βασίζεται στα λαχανικά, τα φρέσκα. Οπότε όσα περισσότερα βάλουμε, τόσο πιο νόστιμη θα βγει. Κράτησα και τις πιπερίτσες μου εδώ πέρα στην άκρη. Θα τις ψιλοκόψω και αυτές. Και γενικά να θυμάστε ό,τι άλλο λαχανικό έχετε στο ψυγείο και περισσεύει μπορείτε να βάλετε. Κολοκύθι, μελιτζάνα εφόσον τη σοτάρετε πολύ καλά. Γενικά ό,τι λαχανικά έχετε βοηθάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω λίγο λαδάκι στο τηγάνι εδώ και θα σοτάρω τα λαχανικά μου. Κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο και τις λίγες πιπερίτσες. Εδώ. Τέλεια. Κουταλίτσα. Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό όντως όλα τα λαχανικά σας να μυρίζουν καλοκαίρι. Η ντομάτα πρέπει να είναι ντοματένια, οι πιπερικές πρέπει να είναι πιπεριγένιες. Όλα πρέπει να είναι φρέσκα και να μυρίζουν όντως φρεσκάδα. Θα ρίξουμε μέσα στη ζάχαρη, καθώς σοτάρουμε τα λαχανικά μας και πάρουν έτσι ωραίο καραμελένιο χρώμα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα στο ρύζι μας. Ρίχνουμε το ριζάκι, ανακατεύουμε λίγο, δεν σοτάρουμε πολύ, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να χυλώσει το ρύζι. Απλά λίγο θα σοτάρετε, ίσα-ίσα να κρατήσει, γιατί θέλουμε να χυλώσει. Ακολουθούμε την ίδια τακτική που θα ακολουθούσαμε σε ένα ριζότο, αλλά λίγο πιο έτσι διαφορετική. Μέσα ρίχνουμε τον κύβο μας, έναν κύβο κοτόπουλο και σβήνουμε με κρασάκι. Να είναι κάτι που δεν έχετε συνηθίσει, αλλά επειδή ξέρω ότι κάθε μα κάθε φορά, όταν κάνετε συνταγή με γεμιστά, συνήθως δεν σας πετυχαίνουν μέσα στο ρύζι. Είτε θα είναι πολύ βρασμένο, είτε θα είναι άβραστο, είτε θα έχει περίεργη σύσταση. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να δείξω τον καλύτερο τρόπο για να πετύχει 100% σε όλους. Ουσιαστικά θα βράσουμε μέχρι τη μέση το ρύζι και θα συνεχίσουμε τον βρασμό μέσα στο φούρνο. Τώρα, θα ρίξουμε μέσα τον κιμά μας και δεν θέλουμε να πάρει χρώμα. Σε άλλες συνταγές θα έριχνα τον κιμά πιο πριν για να πάρει χρώμα μαζί με τα λαχανικά. Εδώ πέρα θα το ρίξω μετά από το κρασάκι. Θα ρίξω μέσα, θα σπάσω τον κιμά. Πολύ πολύ καλά και θα συνεχίσω το σοτάρισμα. Εδώ. Και μόλις σπάσουμε καλά καλά τον κιμά μας, γιατί προσέξτε, ο κιμάς μόλις θα ρίξουμε μέσα το νερό θα κάνει ένα ζωμό από μόνο του. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ο ζωμός, όταν βράζουμε κρέας μαζί με νεράκι. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το νερό, θα σβήσουμε το νερό, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο μέτριο, εδώ, θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Όχι πολύ γιατί βάλαμε το ζωμό μέσα, αλλά χρειαζόμαστε αλάτι και πιπέρι και ο κιμάς θα κάνει την καλύτερη δουλειά που έκανε ποτέ. Ουσιαστικά θα δώσει σώμα στο φαγητό μας και γεύση, γιατί θα βάλουμε μέσα κιμά αντί για να βάλουμε μόνο ρύζι και να κάνουμε τα γεμιστά μας ορφανά. Και συγχρόνως, καθώς ρίξαμε το νεράκι, κοιτάξτε εδώ πώς έσπασε. Το βλέπετε. Και συγχρόνως θα κάνει αυτό το νεράκι που ρίξαμε μέσα το πιο νόστιμο ζωμό που έχετε δοκιμάσει. Γιατί φανταστείτε, έχουμε μέσα τα λαχανικά μας, έχουμε μέσα τον κιμά μας και το μόνο που χρειάζεται είναι να βράσουμε λίγο όλο το μείγμα για να πάρει γεύση ο ζωμός. Τώρα, λίγο υπομονή μέχρι που να τραβήξει όλο το νεράκι η συνταγή μας και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ρίξουμε μέσα και την ντομάτα μας. Για την ντομάτα τα πράγματα είναι απλά, θέλουμε να σπάσουμε λίγο την ντομάτα, οπότε θα το κάνω λίγο με το χέρι. Σπάστε κάποια κομμάτια που έχει μείνει από την ντομάτα εδώ πέρα, οπότε πάει μέσα και η ντομάτα. Και μόλις τραβήξει τελείως τα ζουμιά το φαγητό μας, η γέμισή μας, τότε το ρύζι θα είναι έτοιμο για να γεμίσουμε τα γεμιστά μας. Οπότε λίγο υπομονή, 10-15 λεπτάκια μέχρι που να τραβήξει τελείως όλη την υγρασία.
Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ, το ρύζι μου είναι έτοιμο. Ουσιαστικά έχει λίγο υγρασία μέσα, αλλά δεν μας πειράζει. Θέλουμε να έχει λίγο υγρασία. Θέλουμε να ψηθεί τελείως εδώ πέρα. Θέλουμε να ψηθεί μαζί με τα λαχανικά μας. Κλείνουμε τα μάτια, βγάζουμε από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αρωματικά μας. Θέλουμε άνηθο, μαϊντανό και μπόλικο δυόσμο. Σε καμία περίπτωση μην ξεκινήσετε να κάνετε γεμιστά, άμα δεν έχετε δυόσμο δίπλα σας. Θέλουμε μπόλικα μυρωδικά. Τα κόβουμε στο τέλος, το έχετε μάθει. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε το άρωμά τους και βέβαια να κάνουμε πιο γευστικό το φαγητό μας. Θα ψιλοκόψω όλα μου τα μυρωδικά. Τώρα, το γνωστό κόλπο. Κρατάμε λίγα από τα μυρωδικά μας στην άκρη για το τέλος. Λίγα. Εδώ. Και τα υπόλοιπα όλα βροχιδών μέσα. Εδώ. Και τώρα θέλω να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Το ρύζι δεν έχει βράσει τελείως, είναι λίγο ομό, αλλά δεν πειράζει. Θα αναγκαστούμε λίγο να δοκιμάσουμε, γιατί θέλουμε να δούμε από αλάτι και πιπέρι πώς είναι η συνταγή μας. Τραγανίζει το ρύζι, αλλά δεν μας πειράζει. Και εδώ πέρα, ας πούμε, θέλει λίγο αλατάκι. Λίγο. Και θέλει μπόλικο πιπέρι. Καταπληκτικό. Τώρα, η συνταγή μας πήγε 10 επίπεδα πάνω. Με το που ρίξαμε τα μυρωδικά, κοιτάξτε εδώ, πρώτα απ' όλα και από χρώμα δείχνει καλύτερα. Φανταστικό. Τώρα, η γέμιση θέλει βοήθεια. Η βοήθεια που θέλει είναι να ρίξουμε στο τέλος λίγο λαδάκι, φρέσκο ελαιόλαδο, και θέλουμε να ρίξουμε λίγο λαδάκι και μέσα στα γεμιστά μας. Εδώ. Να σας πω ότι η γιαγιά μου παραδοσιακά βάζει βουτυράκι, μου αρέσει. Απλά θεωρώ ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, όντως πρέπει να βάζουμε ελαιόλαδο. Και άμα το ελαιόλαδο είναι καλό, θα απογειώσει τη συνταγή μας. Μην το λυπηθείτε. Βάλτε λαδάκι. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι μέσα στις ντομάτες και στις πιπεριές. Το βλέπετε? Είναι σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα γεμιστά μας. Πολύ απλά. Πάμε στην πρώτη ντοματούλα μας. Εδώ ανακατεύουμε το λαδάκι, το φρέσκο. Κοιτάξτε εδώ πόσο εδώ που είναι. Κάνουμε ένα λαδερό φαγητό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και γεμίζουμε μέχρι πάνω τα γεμιστά. Γιατί όση υγρασία ήθελαν τα γεμιστά να ρουφήξουν, το ρύζι την έχει τραβήξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και κλείνουμε. Εδώ. Οι πιπεριές βέβαια πάντα παίρνουν περισσότερη γέμιση. Και εδώ. Και εδώ. Και κλείνουμε. Και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε όλα τα γεμιστά μας. Και το τελευταίο μας. Τελευταία πιπερίτσα μας. Αυτή θα βγει λίγο μπαμπάτσικα. Και εδώ. Βουαλά. Και τώρα είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι, καθώς κάνω τα γεμιστά, θα λέτε, φίλε, κάτι σου λείπει εδώ πέρα. Πού είναι οι πατάτες? Έχετε δίκιο. Δεν θα μπορούσα να κάνω γεμιστά χωρίς να έχω πατάτες. Οπότε θα περιμένουν λίγο στην άκρη μέχρι που να ετοιμάσω τις πατάτες μου. Για τις πατάτες τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Πού είναι το πλέρι μου? Θα βάλω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Και το διαφορετικό που θα κάνω είναι να δώσω λίγο χρώμα. Γιατί κάτι επίσης που παρατηρώ πολλές φορές στα γεμιστά είναι ότι οι πατάτες δεν είναι σωστά ψημένες. Γιατί είναι overloaded το ταψάκι. Οπότε οι πατάτες δεν μπορούν να πάρουν χρώμα από τα λαχανικά τα πολλά. Και συνήθως πέφτουν μέσα στο ζουμί που έχουμε στα γεμιστά μας και δεν παίρνουν ωραίο χρώμα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τις βοηθήσουμε. Πώς? Παίρνουμε δύο πατατούλες. Εδώ. Θα βγάλω τη φλούδα. Μπορείτε βέβαια να τις βάλετε και με τη φλούδα αφού τις πλύνετε καλά. Λοιπόν, οπότε αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι απλά να δώσω ωραίο χρώμα στις πατάτες μου, γιατί κανονικά δεν θα πάρουν ωραίο χρώμα. Κόψτε τις κυδωνάτες, πολύ απλά κόβουμε στη μέση. Και πώς κόβουμε κυδωνάτες στις πατάτες? Εδώ είναι η μέση από την πατάτα, τη βλέπετε? Και καθώς είναι η μέση εδώ, πάμε από τη μέση, εδώ, και κόβουμε προς τις άκρες. Εδώ, το βλέπετε? Έτσι κόβουμε τις τέλειες κυδωνάτες πατάτες. Εδώ και εδώ. Εδώ, εδώ. Και εδώ, και όπως βλέπετε, η τηγανάρα μου έχει πάρει φωτιά. Άμα θα ρίξω το λάδι τώρα, υπάρχει περίπτωση να κάψει. Γι' αυτό τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ρίχνουμε πρώτα τις πατάτες, πέφτει η θερμοκρασία. Είμαστε τόσο μάγκες και εφόσον το τηγάνι μας είναι αντικολλητικό, δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Και μόλις ρίξουμε τις πατάτες, πετάμε μια σταγιά ελαιόλαδο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το βλέπετε? Αυτό ήταν. Αλάτι, πιπέρι. Εδώ. Τέλεια. Της δίνουμε ωραίο χρώμα, βλέπετε, μόνο χρωματάκι. Και εδώ μπορείτε να προσθέσετε το βούτυρο, το λέω στη γιαγιά μου. Μη δείτε, εγώ θα το κάνω. Εσείς δεν θα το κάνετε. Απλά εγώ θέλω λίγο βουτυράκι εδώ, έτσι για το τέλος, για να πάρει η γεύση. Ήμουν πάρα πολύ ωραίος τύπος. Έβαλα μόνο τις πατάτες. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Οχ. Κοιτάξτε εδώ, είναι φανταστικό. Τις ρίχνω πάνω από τα γεμιστά, εδώ. Τώρα θα μου πείτε, μα τι κάνεις, είσαι τρελός.
Μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε. Παίρνουμε τις πατατούλες, τις βάζουμε μέσα. Εδώ και εκεί και αφήνουμε λίγο εκτεθειμένες πατάτες και να πιάνουν λίγο στο πλάι από το ταψί για να γίνουν τραγανές. Το βλέπετε. Παίρνω, τη στριμώχνω στην άκρη για να κουμπάει η επιφάνεια στο ταψί και να γίνουν ωραίες και τραγανές. Εδώ και εδώ και εδώ. Τώρα, νεράκι, λίγο στο ταψί. Λαδάκι δεν βάζουμε άλλο, βάλαμε. Βάλουμε και το βουτυράκι στο τέλος, οπότε άμα δεν βάλετε βούτυρο, ρίξτε λίγο ελαιόλαδο. Αλλά θα βάλετε βούτυρο γιατί ξέρω ότι ακολουθείτε τις οδηγίες μου. Και λαδόκολλα, αλουμινό χαρτό, εδώ και εδώ, τυλίγουμε πολύ καλά. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω για μία ωρίτσα, θα ξεσκεπάσω και θα ψήσω για άλλα 20 λεπτά με μισή ωρίτσα μέχρι να πάρουν ωραία χρώματα γεμιστά από πάνω. Τώρα, πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε αυτό το ταψί που έδειξα. Σε περίπτωση που βάλετε μεγαλύτερο ταψί, αλλάζει ο χρόνος ψήματος και δεν θα βγει σωστά τα γεμιστά. Πολύ σημαντικό να ακολουθείτε τις συνταγές όπως ακριβώς τις γράφουμε, γιατί άμα βάλουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο ταψί, τότε η συνταγή αλλάζει. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει, απλά αλλάζει. Εγώ σας δίνω τις οδηγίες σύμφωνα με αυτό το ταψί που γράφουμε στην συνταγή. Μία ωρίτσα στους 180 ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε άλλα 20 λεπτά με μισή ωρίτσα μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Μόλις γίνουν τα γεμιστά, θα τα αφήσω να κρυώσουν, γιατί εγώ τα γεμιστά δεν μ' αρέσει να τρώω πολύ, πολύ ζεστά, μ' αρέσει να τρώω λίγο πιο κρύα. Θα γίνουν χλιαρά και μόλις γίνουν χλιαρά θα βγάλουμε τη φέτα, το ψωμάκι μας και θα σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε τα υπέροχα γεμιστά μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η μερίδα παίρνει δύο, μία ντομάτα και μία πιπεριά. Γι' αυτό βάλαμε και 2, 4, 6 ντομάτες, 2, 4, 5, 6 πιπεριές. Άρα 6 μερίδες βγάζει, καλές. Αλλά σε περίπτωση που πεινάτε μπορείτε να βάλετε και 3 γεμιστά, ξέρω ότι είναι υπερβολή, αλλά είναι ριζάκι με λαχανικά, το καταλαβαίνετε. Οπότε θα βάλω 3, θα βάλω ντομάτα, πιπεριά κίτρινη και να βάλω και μια πιπεριά πράσινη, να κάνουμε έτσι αυτή την ωραία τριχρωμία. Θα βάλω τις πατατούλες μου, εδώ πέρα να υπάρχουν, 1-2. Και μία από εδώ και μία από εδώ και νομίζω ότι έκανα ακριβώς το γεύμα όπως πρέπει. Και το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι δεν έχει πολλά πολλά λιπαρά. Ξέρω ότι σας φαινόταν καθώς βάζαμε αρκετά τα λιπαρά, αλλά συνήθως τα γεμιστά είναι πάρα πολύ λαδερά και εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολύ λαδερά. Άμα ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή μου θα σας βγουν τέλεια. Λοιπόν, αφήσαμε λίγα μυρωδικά, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Μπράβο! Ήρθε η ώρα να τα ρίξουμε. Τα γεμιστά είναι φρέσκο φαγητό και θέλουν στο τέλος να ρίξουμε τα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Τα κρατήσαμε στην άκρη, το θυμάστε. Πιστέψτε με, αυτά τα λίγα μυρωδικά που ρίξαμε τώρα θα δώσουν το κάτι της παραπάνω στη συνταγή μας. Και βέβαια, ένα ωραίο κλωναράκι δυόσμο εδώ στη μέση. Πάντα θα δώσει κάτι παραπάνω στα γεμιστά. Κοιτάξτε το πόσο φανταστικά που είναι. Δεν θα βάλω φρέσκο λάδι, δεν θα βάλω αλάτι, δεν θα βάλω πιπέρι. Θα βάλω όμως φέτα δίπλα, ριγανίτσα. Οχ, ελαιόλαδο. Οχ. Και ψωμάκι. Νομίζω ότι έχω παίξει πάρα πολύ δυνατά. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Φρέσκο ψωμάκι, ωραίο. Μαζί με τη φρυτούλα μας. Μαζί με τα γεμιστά μας. Εδώ. Και θα δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Για τα γεμιστά με κιμά. Αφαιρούμε το κοτσάνι από τις ντομάτες, κόβουμε από το κάτω μέρος τα καπάκια, τις αδειάζουμε προσεκτικά με ένα κουταλάκι του γλυκού από την ψύχα τους, τις τοποθετούμε σε ένα ταψί 36 επί 28 εκατοστά, κόβουμε τα καπάκια από τις πιπεριές και αφαιρούμε τα σπόρια και τις μεμβράνες, κόβουμε λίγο τη βάση τους χωρίς να δημιουργήσουμε τρύπα, τις τοποθετούμε στο ταψί για τη γέμιση. Βάζουμε ένα βαθύ τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τις άκρες από τις πιπεριές. Τα μεταφέρουμε στο τηγάνι και προσθέτουμε κρυσταλλική ζάχαρη και σοτάρουμε. Ρίχνουμε ρύζι γλασέ, ένα κύβο ζωμό κότας, λευκό κρασί και μοσχαρίσιο κιμά. Πιέζουμε και σπάμε τον κιμά. Προσθέτουμε νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Πιέζουμε την ψύχα της ντομάτας με τα χέρια μας και τη μεταφέρουμε στο τηγάνι με τα υπόλοιπα υλικά. Ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά για να εξατμιστεί η υγρασία. Όταν η γέμιση είναι έτοιμη, την αφαιρούμε από τη φωτιά. Ψιλοκόβουμε άνηθο,
μαϊντανό και δυόσμο. Κρατάμε λίγα από τα μυρωδικά στην άκρη και προσθέτουμε τα υπόλοιπα στη γέμιση. Δοκιμάζουμε και αν χρειάζεται προσθέτουμε επιπλέον αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε ελαιόλαδο. Μέσα στις ντομάτες και τις πιπεριές προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Γεμίζουμε μέχρι πάνω τις ντομάτες και τις πιπεριές με τη γέμιση. Σκεπάζουμε με τα καπάκια και αφήνουμε τα γεμιστά στην άκρη. Για τη σύνθεση, βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Αφαιρούμε τη φλούδα από τις πατάτες, τις κόβουμε και δονάτες και τις μεταφέρουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, βούτυρο και σοτάρουμε για να πάρουν χρώμα. Όταν είναι έτοιμες, τις μεταφέρουμε στο ταψί με τα γεμιστά. Προσθέτουμε νερό, σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε να ψήνουμε τα γεμιστά για 20 με 30 λεπτά για να πάρουν χρώμα. Όταν είναι έτοιμα, τα αφήνουμε να κρυώσουν. Για το σερβίρισμα. Στο πιάτο προσθέτουμε γεμιστά, πατάτες, φρέσκα μυρωδικά και δυόσμο. Συνοδεύουμε με τυρί φέτα, ξερή ρίγανη, ελαιόλαδο και ψωμί. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Μα κοιτάξτε εδώ. Πρώτα απ' όλα δεν θέλεις να το χαλάσεις. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που είναι. Και συνήθως αυτό που μερικές φορές γίνεται στα γεμιστά, που πάνω-πάνω ξεραίνεται το ρύζι, γιατί βγαίνει απ' έξω η γέμιση και ξεραίνεται το ρύζι, είναι λογικό να ξεραθεί από το φούρνο, δεν γίνεται γιατί προψήσαμε το ρύζι, οπότε όλο τον όγκο του το πήρε μέσα στο τηγάνι. Δεν έχει άλλο όγκο να πάρει. Το μόνο που έχει να πάρει είναι γεύση, καθώς ψήνεται μέσα από τα λαχανικά. Γιατί τραβάει όλο το ζουμί από την πιπεριά, από την ντομάτα, πάει μέσα στο ρύζι και γίνονται πιο νόστιμα τα γεμιστά, αφού γίνεται πιο νόστιμη η γέμιση. Η γέμιση είναι καταπληκτική.